Εδώ και 12 περίπου χρόνια, η κυρία Σοφία Κυριακίδου δέχεται τις υπηρεσίες από το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι. Καθημερινά, η ηλικιωμένη γυναίκα βρίσκεται υπό το βλέμμα των γυναικών του Βοήθεια στο Σπίτι. Μην τολμήσουν να σας σταματήσουν να βάλουν κι άλλες, κι άλλα άτομα, για να μπορέσει ο κόσμος η Ρωσία να ζήσει. Γιατί εμείς από εσάς περιμένουμε πια. Δεν έχουμε από όλου να περιμένουμε. Και αυτό που κάνετε εσείς δεν μπορεί να το κάνει κανείς άλλος. Εγώ δεν μπορώ να ζήσω χωρίς βοήθεια. Μα εσείς μη δίνετε ζωή. Είναι δύσκολη μοναξιά. Δύσκολη μοναξιά. Και όπου πάω χρειάζομαι άτομο. Μόνον ικανοποιημένη. Αυτά είναι τα παιδιά μου, η ελπίδα μου, η ζωή μου. Όλη η ζωή μου είναι αυτά. Και αν δεν είχα αυτά τα παιδιά, εγώ μπορεί να μη ζούσα, γιατί στην κατάσταση που είμαι, μπορεί να φαίνομαι έτσι, αλλά έχω πολλά προβλήματα. Κι όμως αυτά τα κορίτσια τα προλαβαίνουν όλα. Βοηθάνε, μόνο βοηθάνε. Θα είναι κρίμα αυτά τα κορίτσια να τα βγάλουνε. Να φέρουν κι άλλα, να βάλουν κι άλλα κορίτσια. Mm-hmm. Κι άλλα παιδιά να βάλουνε σε αυτές τις δουλειές. Γιατί η γυροσία θέλει άτομα. Και υπάρχουν πολλές χειρότερες από μένα στην κατάσταση. Τα αγαπώ, με αγαπάνε, γιατί όταν έρχονται αυτά και το σπίτι μου λάμπει και νομίζω έρχεται, γεμίζει το σπίτι μου με τα παιδιά αυτά. Είναι τόσο καλά παιδιά, τόσο χαρούμενα παιδιά. Ίσως ο Θεός με λυπήθηκε και με έστειλε τόσο χαρούμενα παιδιά. Οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα παρέχουν οργανωμένη και συστηματική πρωτοβάθμια κοινωνική φροντίδα και αποτελούνται από ειδικούς επιστήμονες και καταρτισμένα στελέχη, εξασφαλίζοντας τις απαιτούμενες υπηρεσίες εξυπηρέτησης, ώστε να διευκολυνθεί η καθημερινή ζωή των ωφελουμένων. Την κυρία Σοφία, καταρχήν θέλω να σας πω ότι γνωριζόμαστε 12 και πλέον χρόνια. Είναι από τα παλιά, από τις παλιές μας ωφελούμενες. Είναι μια πάρα πολύ συνεργάσιμη και ιδιαίτερα αγαπητή ηλικιωμένη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά της λόγια. Χαίρομαι που ο κόσμος είναι ικανοποιημένος. Αυτό βέβαια το δείχνει, το έχει αποδείξει και η διάρκεια ζωής αυτού του προγράμματος. Έχει καταξιωθεί ως το πλέον επιτυχημένο πρόγραμμα κοινωνικής πολιτικής της τοπικής αυτοδιοίκησης μέσα από έρευνες. Τι να πω, είμαι πολύ συγκινημένη με αυτά που άκουσα. Το πρόγραμμα στελεχώνεται από κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο ή κοινωνιολόγο, ανάλογα την περιοχή. Υπάρχει οικογενειακή βοηθός, η οποία φροντίζει το σπίτι, καλύπτει τους λογαριασμούς, μπορεί να συνοδεύσει σε κάποιο γιατρό και ό,τι άλλο μπορεί σαν επιθυμία να εκφράσει και σαν ανάγκη ένας ηλικιωμένος, γιατί μπορεί να είναι και κάτι που δεν το έχουμε ξανακούσει ποτέ στα τόσα χρόνια που δουλεύουμε. Υπάρχει νοσηλεύτρια, η οποία και αυτή αναλαμβάνει το δικό της ρόλο, την νοσηλεία και την φροντίδα και την ατομική υγιεινή του ηλικιωμένου ή του ατομικού αναπήρεια. Σε κάποιες περιοχές επίσης υπάρχει στο πρόγραμμα και φυσικοθεραπευτής, επίσης μια πολύ βασική ειδικότητα για αυτούς τους ανθρώπους. Μετράμε ζάχαρο, πίεση, γράφουμε φάρμακα, κάνουμε συνοδεία σε γιατρούς, μπάνια, αλλαγή κατακλείσεων, περνάμε καθετήρες και ό,τι άλλο χρειαστεί, ό,τι άλλες ανάγκες έχουν, ακόμα και ψώνια κάνουμε, τα πάντα. Ακούσαμε πριν λίγο την κυρία Σοφία να δηλώνει ικανοποιημένη από το πρόγραμμα αυτό και ζητάει από την κυβέρνηση και από τους πολιτικούς να παραμείνετε στις θέσεις σας για να βοηθούνται οι ηλικιωμένοι. Ναι, πιστεύω αυτό είναι το δίκαιο, γιατί δουλεύουμε πολλά χρόνια. Η δουλειά μας είναι σαν λειτουργήμα. Την αγαπάμε και εμείς πάρα πολύ, τους αγαπάμε πολύ τους εξυπηρετούμενους μας και αυτοί το ίδιο. Όταν ακούτε έτσι ωραία λόγια την τρίτη ηλικία που λέμε, πώς αισθάνεστε? Αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα. Χαίρομαι πάρα πολύ που προσφέρω και εγώ ό,τι μπορώ και απαλύνω τον πόνο τους. Από το 2003 έως και σήμερα, οι εργαζόμενοι στο Βοήθεια στο Σπίτι σε όλη τη χώρα είναι 3.500 με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Εξυπηρετούν περίπου 10.000 ωφελούμενους. Από τη ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι άμεσα προχωράει σε 3.000 προσλήψεις μόνιμου εξειδικευμένου προσωπικού, ώστε μέσα στον επόμενο χρόνο να ενισχυθεί και να μονιμοποιηθεί το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, που αφορά δεκάδες χιλιάδες ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες. Στο Δήμο Σερών, καταρχήν είμαστε 32 εργαζόμενοι, καλύπτουμε όλο το Δήμο, εξυπηρετούμε τακτικά 650 ωφελούμενους. Συνέκτακτα περιστατικά που χρειάζονται μια μικρή βοήθεια για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και περνάνε από τη δική μας υπηρεσία.
Είμαστε εργαζόμενοι 15 έως και 17 χρόνια κάποιοι, με συνεχόμενες συμβάσεις, χωρίς μία μέρα να έχουμε λείψει από την εργασία μας. Έχουμε προσληφθεί και δεν θα σταματήσουμε να το λέμε με διαδικασίες ΑΣΕΠ. Και φτάσαμε το 2018, μετά από άπειρες υποσχέσεις όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Από αυτή τη σημερινή και τον κύριο Τσίπρα είχαμε ίσως τις περισσότερες δεσμεύσεις ότι θα λύσει το εργασιακό μας πρόβλημα και κατ' επέκταση να ησυχάσουν και αυτοί οι άνθρωποι ότι δεν θα μείνουν αβοήθητοι. Και πριν λίγες μέρες ακούσαμε στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης ότι θα αποκαταστήσει την το άδικο και το... είναι δίκαιο και ηθικό, να το πω έτσι όπως το είπε ο ίδιος, και πρέπει να λυθεί με τη διαδικασία προσλήψεων, που σημαίνει μια προκήρυξη που κατ' επέκταση σημαίνει ότι οι 3.500, ο ίδιος λέει 3, αλλά κάνει λάθος, 3.500 εργαζόμενοι θα μείνουμε στον δρόμο. Όπως είπαν και οι νομικοί σύμβουλοι της ΚΕΔΟ, όπως και ο δικός μας νομικός σύμβουλος ανά την Ελλάδα, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει, δεν μπορούν με τη μέθοδο της προκήρυξης να αποκαταστήσει το υπάρχον προσωπικό. Άρα εμείς λέμε στον κύριο Τσίπρα ότι αυτό δεν είναι δίκαιο και ηθικό, μάλλον είναι άδικο και ανήθικο.